Ελεύθερο αφέθηκε ο ύποπτο που είχε τεθεί υποκράτηση για την επίθεση στον Έλληνα ιερέα στη Λιόν τη Γαλλία, καθώ δεν προέκυψαν στοιχεία εναντίον του. Ο 52χρονο κληρικό, που δέχτηκε πειρά έξω από την εκκλησία του Ευαγγελισμού τη Θεοτόκου, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Το κίνητρο του δράστη που διέφυγε δεν έχει διευκρινιστεί μέλος της ελληνικής κοινότητας της πόλης, δήλωσε στο Euronews πως την προηγούμενη Κυριακή ο ιερέας είχε δεχτεί επίθεση από ομάδα ατόμων ενώ βρισκόταν σε σώχθες του Ροδανού. Μάλιστα οι δράστες τον είχαν χτυπήσει και του είχαν αρπάξει τον σταυρό που φορούσε. Οι έρευνε των γαλλικών αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Κυριακάτικη θεία λειτουργία με πάνω πλούς στρατιώτες να περιπολούν στον περίβολο του ναού. Σε όλη τη Γαλλία, οι πιστοί τίμησαν τα τρία θύματα τη επίθεση στην Νίκια την Πέμπτη. Τα μέτρα ασφαλεία είναι δρακόντια, ιδιαίτερα έξω από ναού και σχολεία. Οι στρατιώτες που συμμετέχουν στην εν λόγω επιχείρηση αναμένεται να αυξηθούν από 3 σε 7.000 το επόμενο διάστημα.